Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομίας για την πρωτοπορία. Προσπαθεί ο Γερατσιώτης με πολύ καλή κίνηση να οδηγήσει τον όμιλο και θα τον οδηγήσει τον όμιλο μπροστά από την Κυριακή εκεί που τοποθετείται δεύτερη και τον Τζούλιο Σίζαρ που είναι τρίτος. Στην τέταρτη θέση Καλλιάνα, Σαμανθία έμεινε πίσω, Σερνίνος, Μιλιώτης Μάσα και Γκρισίνο. Ο Γερατσιώτης λοιπόν αναλαμβάνει να οδηγήσει την υποδρομία. Είναι ένα μισή μήκος από την Κυριακή εκεί που ακολουθεί. Στο ένα μήκος είναι και η Καλλιάνα, με Τζούλιο Σίζαρ, Μιλιώτης Μάσα, Μανθίας και Σερνίνος. Πολύ πίσω τρέχει ο Γκρισίνο, περνούμε το χιλιάρι με τον Γερατσιώτη να βρίσκεται πάντοτε στην πρωτοπορία και να προηγείται τη κυρία Κική στα δύο μήκη. Στα δύο μήκη είναι και η Καλλιάνασα, ο Τζούλιος Σίζαρ μένει τέταρτος, ο Μιλιώτης Μάσα επιλέγει εσωτερική διαδρομή, ο Σερνίνος προσπαθεί να βελτιωθεί με Μανθία να είναι πίσω. Στο ύψος των 600 μέτρων, ο Γερατσιώτης πάντα στην πρωτοπορία, αυτό ρυθμό ακολουθεί σε αυτό σημείο μόνο η κυρία Κική. Η Καλλιάνασα είναι στα 4 μήκη. Με τον Γερατσιώτη να φαίνεται να έχει δυνάμεις, να είναι δύο μήκη από την Κυριακή Κική που συνεχίζει την καταδίωξη. 5-6 μήκη πιο πίσω είναι η Καλλιάνασα με τη Μιλιώτης Μάσα. Πλησιάζει φαίνεται τώρα η Κυριακή Κική σε αρχές της ευθείας στο Γερατσιώτη. Ενώ πιο πίσω είναι η Καλλιάνασα μαζί με τη Μιλιώτης Μάσα. Ανοίγει και πάλι ωστόσο τη διαφορά ο Γερατσιώτης από την Κυριακή Κική που συνεχίζει ωστόσο την καταδίωξη. Καλό φινίσιο κάνει η Μιλιώτης Μάσα για να περάσει τρίτη. Γερατσιώτης από την αρχή στην πρωτοπορία. Η κυρία Κική προσπαθεί να μειώσει, ωστόσο φαίνεται να έχει τις δυνάμεις ο Γερατσιώτης. Είναι δύο μήκη μπροστά. Κυρία Κική στη δεύτερη θέση. Γερατσιώτης θα κερδίσει την κυρία Κική. Πιο πίσω Μιλιώτης Μάσα και Σερνίνος. Αυτή τη στιγμή έχει δοθεί εκκίνηση της τρίτης υποδρομής.